Αν παραβάλλεται αυτό που λέμε στην τηλεοπτική, στη τηλεοπτική διάλεκτο μισό-μισό, ναι, παραβάλλεται τον Μπέο από τη μία, ο οποίος παλεύει να πείσει τον κόσμο ότι δεν είναι ένοχος, ενώ ουσιαστικά είναι κατηγορούμενος. Και πρέπει να πάει κατηγορούμενος, γιατί τα νερά, ναι, πλημμύρισαν και στο νοσοκομείο Βόλου και στους δρόμους, είναι ένοχος. Φταίει, πρέπει να καταψηφιστεί. Και από την άλλη βάλουμε το μισό-μισό του Κασελάκη, θα πρέπει και ο ίδιος ο Κασελάκης να καταψηφιστεί, γιατί μοιάζει με έναν εκλεπτισμένο Μπέο. Να δούμε τι είπε... Είναι τα ίδια αμαρτήματα. Να δούμε τι είπε ο κύριος Μπέος, προσπαθώντας να βγει πάντως από πάνω, απευθυνόμενος στον κύριο Κασελάκη, για να το δούμε και να πάμε στον Άρη. Δώστε μου το βίντεο 3, παιδιά. Δεν είναι ώρα για κλάματα και για μουρμούρα. Σηκώνουμε τα μανίκια και θα δουλέψουμε όλοι με πρώτον εμένα να επαναφέρουμε την πόλη. Μια και το λέτε, κύριε Δήμαρχε, εγώ άκουσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, να λέει ότι δεν ήταν κοντά στους πολίτες, δεν έκανε έργα και εγώ, λέει, θα βρεθώ κοντά στους πληγέντες στο Βόλο τις επόμενες μέρες. Να έρθει το συντομότερο, αλλά να πάρει και τον Τάιλορ, πώς το λένε, όχι τον Τάιλορ τον ράφτη, ναι, να έρθουν μαζί και να γυρίσουμε την πόλη, να πάρουμε και τα φτιάρια μαζί να βοηθήσει, είναι πρόσδεκτος. Εντάξει.